Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παππού. Καλησπέρα, γιαγιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Μάσης Γόλτονς. Το Γόλτονς. Καληνύχτα. Καληνύχτα, παπά. Καληνύχτα, μαμά. Έγανε σε όλους, ένας. Καφές και κιθάρα. Καφές και κιθάρα. Έχουμε και νοηματική σήμερα, καφέ. Σήμερα είναι φραπές και κιθάρα. Από την βλέπω. Φραπές και κιθάρα, ναι. Είναι... Λοιπόν, δηλαδή. Μετά από μήνες, ξανά μαζί, οι τρεις εδώ στη Τετράγωνη Τράπεζα, θα συζητήσουμε. Μετά από πολλούς μήνες. Ναι, πολλούς, πέντε, πόσους, έξι. Πέντε μήνες. Εντάξει, το ευχάριστο ήταν ότι εγώ πήρα αρκετά μηνύματα από παιδιά κιθαρίστες, που μου λέγανε πότε θα γίνει το επόμενο, ναι, καφές και κιθάρα. Εντάξει, ξέρεις. Ναι, λες και πολλοί που το κάνουμε, λες για την πλάκα μας. Παιδιά, δηλαδή, κιθαρίστες νέοι που δεν τους ξέρουμε. Ωραία, ωραία. Καλό είναι αυτό. Μακάρι. Μακάρι να λέμε κάτι και να μένει κάτι. Μακάρι. Στις 50 μαλακές που θα πούμε, να μείνει για κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γιατί θέλετε να συζητήσουμε σήμερα. Κοίταξε, να πούμε πρώτα ότι κάνουμε αυτό το επεισόδιο, ναι, καφές και κιθάρα, λίγο απροετοίμαστη. Έτσι, αλλά στα επόμενα σκεφτόμαστε να έχουμε guests πολύ γνωστούς κιθαρίστες από αυτούς που λέω εγώ παλαιάς κοπής. Ωραία, ναι, δεν συμφωνώ. Της παλιάς γενιάς. Guests το ξέρουν, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά... Όχι, όχι, εντάξει. Όλοι, μα... Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν θα πείτε κάτι άλλο. Όχι, τώρα που είπες το παλαιάσκοπης, να σας πω ένα θέμα να ξεκινήσουμε. Ναι, ο Χάρης πήρε καινούριο τηλέφωνο. Καινούριο τηλέφωνο πενταπύρινο. Ναι, και θα το συνδυάσω με το καινούριο τηλέφωνο, με γεια μου, και το παλαιάσκοπης το θέμα. Καλωρίζικο, καλωρίζικο. Ευχαριστώ, ναι. Να το δείξουμε κι όλους. Να το δείξουμε, μην κάνεις διαφήμιση, μην κάνεις διαφήμιση. Unboxing δεν έκανα βίντεο. Κρίμα, ρε. Τα έχουν κάνει άλλοι πέρσι, ρε γάμο. Τέλος πάντων, με αφορμή το τηλέφωνο για το παλαιάσκοπης, να πω μια ιδέα για θέμα. Και άμα σας αρέσει να το συζητήσουμε, αν σας αρέσει να μην το συζητήσουμε. Απλώς να τα αναφέρουμε και να περάσουμε σε άλλο. Παρατηρώ ότι στα θέματα τεχνολογίας, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, στα θέματα ευρείας τεχνολογίας, η τεχνολογία περπατάει, ας πούμε, ηλικιωδώς. Κάμερες, χαμός. Σε όλα αυτά τα θέματα, κομπιούτερ. Στα θέματα της μουσικής τεχνολογίας και στην κιθάρα, είναι, λες, και έχουμε μείνει, να πούμε, στην εποχή του τροχού, ρε παιδί μου. Διαφωνώ. Όχι, μαζί σου και θα σου πω γιατί διαφωνώ. Εννοώ, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, πηγαίνω ακόμα στις εκθέσεις. Εγώ μόνιμος διαφωνώ. Άσε με να τελειώσω. Πηγαίνω στις εκθέσεις και λένε φτιάξαμε το πετάλι έτσι, με το να μοιάζει με το πετάλι το 60, τον παλιό, τον ήχο, η κιθάρα. Εντάξει, παιδιά, ναι, λέω αυτή την τεχνολογία. Δεν βλέπουμε μια επαναστατική τεχνολογία στα όργανα, στα τέτοια, στη μουσική γενικά. Εμείς ως μουσική, ας πούμε, να πάμε πιο μπροστά. Δηλαδή, μην είμαστε, ας πούμε, με μια κιθάρα, ας πούμε, που παίζανε, ας πούμε, 100 χρόνια πάνω κάτω είναι ο ίδιος ο σχεδιασμός. Παρακαλώ. Αυτό είναι το θέμα. Διαφάνεια αυτά. Εγώ νομίζω ότι έβαλες πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα να καπνίσουμε και μετά να το αναπτύξουμε όπως του πρέπει. Θέλεις να κάνουμε διάλειμμα, να σχετικά τώρα με την τεχνολογία και όλα αυτά, Τάκη. Επειδή έτυχε εχθές συγκεκριμένα και είδα ένα... μια σελίδα που την είχε φτιάξει ο Δημήτρης ο Βασιλάκης. Ναι, το Jazz Democracy ή ασχετό. Όχι, σχετικά με την τεχνολογία, ας πούμε. Και τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ προχωρημένα όσον αφορά, ας πούμε, τεχνολογία σε σχέση με τη μουσική. Νομίζω η σελίδα λέγεται Singularity, αν θέλετε, Singularity in Greece, κάπως έτσι. Και αν θέλετε, κοιτάξτε το. Τι κάνουμε. Να το δείτε. Πρέπει να τσεκάρουμε και σε ένα διαλυματάκι. Συγγνώμη, δεν έκανα εγώ τη σωστή διατύπωση. Στα όργανα κυρίως, στην οργανοποιία και στην τομέα της κιθάρας είναι
παλαιά η τεχνολογία. Δηλαδή έχουμε τεχνολογία που ας πούμε... Στην όπως αντιθέλαμε να προχωράει. Ναι, δηλαδή βλέπεις αυτό το τηλέφωνο, ας πούμε γίνεται, πηγαίνει, βλέπεις αυτό και σου φεύγουν τα μάτια και λες τι είναι αυτά που έχει μέσα. Πας στην κιθάρα και λες τι είναι αυτά που δεν έχει μέσα, τίποτα, δεν έχει τίποτα. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί. Λέω ότι η τεχνολογία... Τέλος πάντων, γιατί ένα όργανο το οποίο ας πούμε είναι vintage, έτσι, έχει πολύ πιο ακριβά από ένα καινούριο όργανο. Η επικύψωνα, ας πούμε, είχε κάνει μια κιθάρα ρομποτική, έτσι, ναι, που κουρδίζει αυτόματα και διάφορα άλλα τέτοια. Θα έπαιρνες εσύ ένα τέτοιο όργανο, μια ρομποτική Gibson, ή θα έπαιρνες, ας πούμε, μια Gibson vintage, ξέρω εγώ, της δεκαετίας του 60. Το θέμα ποιο είναι. Θα έπαιρνες και βίντεο, θα έπαιρνες και μια καλή κιθάρα. Όχι, όχι. Έχεις να διαλέξεις αυτό και αυτό. Θα έπαιρνες την παλιά. Τι είναι αυτό το οποίο σε γοητεύει. Είναι αυτό που είσαι εξοικειωμένος. Θα έπαιρνες την παλιά, νομίζω. Ναι, ρε παιδιά, και το 90% θα έπαιρνε την παλιά. Από θέμα τιμής. Εντάξει, θα την έπαιρνες και σε ένα μήνα, θα κοίταγες κάτι άλλο και θα έρθει ο φρεγάμο. Εγώ θέλω να πω άλλο. Όχι, όχι. Θέλω να σου πω ότι και από θέμα τιμής. Είναι... Θέλω να... Ξέρεις τι θέλω να πω, πάλι... Τα πράγματα άνοιξαν. Πάλι δεν εκφράστηκα σωστά, νομίζω. Ας πούμε, βλέπεις, οι μεγάλες εταιρείες, η Korg, η Gibson, η Fender, έχουν κάτι πάγκους μεγάλους, 500 πράγματα και είναι όλα απαρχαιωμένα. Και βλέπεις ότι όλη η τεχνολογία, όλη η ιστορία ξεκινάει από κάτι μικρές εταιρείες που είναι κάτι περίπτερα, ας πούμε, μικρά, κάτι μεμονωμένα άτομα που κάνουν κάτι επαναστατικά πράγματα. Και μόνο αυτοί φτιάχνουν τεχνολογίες. Οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω, πουλάνε ένα στόκ. Ναι, δεν ασχολούνται, πουλάνε. Είναι ένα εμπόριο, ας πούμε, για βόδια. Εκτός από αυτό, νομίζω ότι πιο σοβαρά πρέπει να δούμε ότι πλέον δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι κοινωνικό το θέμα, ας πούμε, να το δεις από πάνω πιο πολύ από την κιθάρα και τη μουσική. Τεχνολογία και ήταν και προχωράει συνέχεια, το βλέπουμε στη ζωή μας γύρω-γύρω. Ναι. Το ότι δεν προχωράνε τα πράγματα τα μουσικά και σε μεγάλες εταιρείες να παράξουν καινούργια πράγματα, ας πούμε, αυτά, είναι γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ο λόγος έχει ρομαντικός, λόγος εισπρακτικός, λόγος, ναι, ας πούμε, ναι, δηλαδή η μουσική βιομηχανία είναι, ας πούμε, από μια πλευρά μια βιομηχανία που είναι σε μεταβατικό στάδιο πολύ. Φτιάχνει ένα προϊόν το οποίο είναι δωρεάν. Ναι. Δεν ακριβώς έτσι, δεν ακριβώς συμβαίνει, αλλά σε μια γενική τέτοια, δηλαδή παράγεις κάτι, φτιάχνεις κάτι, κάνεις ένα βίντεο, μια ωραία, τον παίζω βίντεο και εγώ έτσι βλέπω μουσική. Εντάξει, καμιά φορά μπορώ να πάρω κάτι, να κατεβάσω κάτι με την έννοια να πληρώσω κάτι, αλλά γενικότερα το κάνεις πολύ επιλεκτικά. Ναι, πάρα πολύ επιλεκτικά, γιατί αφού υπάρχει πληροφορία. Νομίζω ότι το κάνουμε και λόγω αντίδρασης, γιατί τόσα χρόνια μας πήραν τα λεφτά και λένε τώρα δεν πάρετε τίποτα. Σε πιάνει και η αντίδραση τώρα. Όχι, δεν είναι. Εσύ τι λες. Είναι και λόγω αντίδρασης. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι σωστό. Ειδικά για την κιθάρα είναι κάτι το οποίο το είχαμε νομίζει. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Ότι είναι και το βλέπω. Βλέπω και τι γίνεται και στα οδεία, από μαθητές, γενικά από κόσμο που πηγαίνει στις... Εντάξει, έχει παίξει ρόλο και η κρίση, στα live αυτό, αλλά βρισκόμαστε σε μία περίοδο... Θέμα παιδείας... Δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι γενικότερο, ξεπερνάει και αυτό. Είναι δηλαδή ότι δεν φτιάχνει προϊόν που φέρνει λεφτά, άρα δεν επενδύουν και μεγάλες εταιρείες, μεγάλα ρόματα, ώστε να... πώς να σου πω, να φτιάξουν πράγματα με σκοπό όχι μόνο να καλυτερέψουν τη μουσική. Μια εταιρεία δεν σκέφτεται έτσι. Μπορεί να θέλει να κάνει και αυτό, αλλά θέλει να φτιάξει ένα προϊόν να πάρει λεφτά. Βάζει λεφτά, να βγάλει λεφτά. Ναι, αυτό που λες έπεται, γιατί να το κάνει αυτό η εταιρεία. Η εταιρεία γιατί να βγάλει ένα προϊόν. Θα βγάλει ένα προϊόν γιατί υπάρχει αγοραστικό κοινό. Έτσι, αν δηλαδή δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό, για να το κάνει. Γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό. Εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, σήμερα κόσμος, έτσι. Εννοώ κόσμος από τη νέα γενιά. Ναι. Έτσι, να ασχοληθεί με την κιθάρα. Νομίζω ότι Τάκη, κάνεις λάθος εδώ. Θα σου πω τι άκουσα, τι βλέπω, ας πούμε.
μια τάση, βλέπω μια τάση ότι βασικά έχει χαθεί αυτό που λέγαμε με πιτσιρικάς που σε κοινά κιθάρα. Έχει γίνει μια καινούργια τάση και το 50% από αυτού, των ατόμων που μαθάνουν κιθάρα είναι γυναίκες. Έχουμε φύγει σε μια τάση η γυναίκα να παίζει κιθάρα τώρα. Βλέπεις πάρα πολλές γυναίκες έχουν αρχίσει και παίζουν κιθάρα. Δεν το έβλεπες αυτό. Ήταν πολύ λίγο. Και άμα δεις τώρα έχει εξαπλωθεί, έχουν γίνει πάρα πολλές γυναίκες θα δεις στο YouTube να παίζουν καλά, όχι καλά με κιθάρες και με διάφορες έρευνες και κάνουν καριέρα, ενώ παλιά ήταν 2-3 μόνο, παγκόσμια ας πούμε γνωστές, τώρα βλέπεις ας πούμε πάρα χιλιάδες και ότι και με την έρευνα ότι το αγοραστικό κοινό της κιθάρας το 50% είναι γυναίκες πλέον. Θα δώσει μια έρευνα πάνω σε αυτό. Μπήκε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ μίλησα γενικά για το αγοραστικό κοινό. Ναι. Έτσι. Και επειδή είχα μια συζήτηση με τον Κώστα πριν λίγο καιρό, μου είπε κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Δηλαδή ότι έχουν πέσει κατακόρυφα οι πωλήσεις της κιθάρες εδώ και κάποια χρόνια, ας πούμε. Μια δεκαετία, 15 χρόνια. Δεν το ήξερα αυτό. Εκεί. Ναι. Πράγμα που το έχει διαβάσει, δηλαδή το είδε σε μια στατιστική έρευνα. Αυτό είναι που σου λέω γιατί έχει γίνει. Και εσύ μου βάζεις τώρα το θέμα εάν παίζουν οι γυναίκες κιθάρα ή δεν παίζουν. Ας πούμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, κοίτα, σαν αγοραστικό κοινό οι γυναίκες, μιλάμε... ξέρεις ότι είναι πολύ πιο δυνατό αγοραστικό κοινό από έναν άντρα. Ρε παιδί μου και παλιότερα παίζανε οι γυναίκες κιθάρα, Έμιλι Ρέμπλερ, Μίμι Φόξ, Λένι Στέρν. Απλά το θέμα είναι, είναι ότι πολύ τώρα... πιο δυνατό. Ο άντρας είναι πολύ... δεν είναι καλός αγοραστής. Το θέμα είναι ότι τώρα είναι μπορούμε και τις βλέπουμε πούμε, στο YouTube. Δεν μιλάμε για αυτό. Και οι γυναίκες μπορούν να αγοράσουν κιθάρα όπως αγοράζει ξέρω εγώ και ο άντρας μια κιθάρα. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε για το αγοραστικό ναι. κοινό. Ναι. Νομίζω ότι κάνει μέγεθος, ας πούμε. Συνολικά. Έτσι. Και πιστεύω ότι έχει χαθεί αυτή η φλόγα, το πάθος, η δίψα για τη μουσική, να φέρει την κιθάρα, να μελετήσω, να πάμε να παίξουμε, αυτό ναι. έχει μειωθεί, ας πούμε. Και εκεί πέρα οφείλεται και το γεγονός ότι... Το βλέπουμε και στην κιθάρα, στην αγορά της, ή στο οδείο, ή στο αυτό, ή έξω. Το παντού, δεν είναι στους κιθαρίστες, στους guitar hero που εντάξει. έχει σταματήσει εδώ και δεκαετίες, ας πούμε. Ναι, έχει πάψει το ενδιαφέρον. Να βγαίνουν και δεν ήταν ούτε καν γενιές, δηλαδή, ανά, μέσα σε μια δεκαετία θα αλλάζανε ένα-δύο πράγματα, ας πούμε, κάποιος θα ήταν εκφραστής. Ναι, ο τελευταίος ήταν ο Κάθεν Κόβαν, ας πούμε, πριν 10 χρόνια. Αξιολογικό κόμμα, ο Μπρίτ Λαγκρέν. Αυτή ήταν η τελευταία. Ναι, που είδαμε. Ήταν γύρω που λέμε, ναι. Ναι, πέρυσι το Κάθεν Κόβαν τώρα δεν νομίζω ότι μπαίνει στου. Τελευταίο είναι που έγινε γνωστό σε παγκόσμια. Μπαίνει στου πιο YouTube. Εντάξει, όχι ότι παίζει, δεν παίζει το άτομο, το πάντα την ξεφτυλίζει την κιθάρα, αλλά είναι λόγω του μέσου, του καινούριου μέσου του YouTube, ας πούμε. Ήταν, σαν να λέμε, η πρώτη. Έτσι. Που ήταν οργανωμένοι καλά σε μια ιδέα να φτιάξουν. Άλλωστε από εκεί τον γνωρίσαμε. Δηλαδή έφτιαξε βίντεο, έπαιξε ναι. όλα τα στυλ άλλων. Επίσης κάτι άλλο. Χρησιμοποίησε το μέσο. Τώρα που είπες για το YouTube. Ακριβώς. Βλέπω έναν κιθαρίστα που έγινε γνωστός από το YouTube. Πλέον να μην κάνει πολύ YouTube. Δεν λέω για τον Κάθεν Κόβαν. Λέω για τον άλλο κιθαρίστα που τον μάθαμε όλοι από το YouTube. Τον Άντι Μακί. Που ήταν ας πούμε μεγαλύτερο, είχε τις μεγαλύτερες προβολές στο YouTube όταν είχε κάνει το Άφρικα την κιθάρα αυτή την percussive και αφού έγινε ένα μεγάλο όνομα και ξεκίνησε και έκανε παγκόσμιες τουρνέ σταμάτησε να κάνει και YouTube τώρα και πόσα χρόνια δηλαδή, μόνο από κάτι live του βλέπεις, δεν βλέπεις βίντεο του ή τέτοια, σταμάτησε πλέον αυτό, είναι ένα περίεργο πράγμα. Ναι. Μιλάς τώρα ας πούμε για ένα πολύ μεγάλο όνομα στην ακουστική κιθάρα ναι. για τον Άντι Μακί που εγώ πήγα και τον είδα όταν, δεν τον είδα, όταν, δεν τον... όταν ήρθε εδώ στο Γκαζάρτε. Παιδιά να είχε μέσα ας πούμε 200-300 άτομα έτσι, σε μια πόλη που έχει 5 εκατομμύρια. Ναι εντάξει, λυπηρό. Αυτό λέω. Και μιλάμε τώρα, δεν μιλάω για τα τοπικά live. Αυτό που λίγο κρατιέται για μένα και από τις παλαιότερες γενιές, έτσι, είναι τα blues σχήματα, ας πούμε, πηγαίνει ο κόσμος και δεν μιλάω για νέα παιδιά, έτσι. Ναι.
πηγαίνουν και ακούνε, ας πούμε, blues σχήμα. Να σου πω γιατί. Γιατί νομίζω έχουν συνδυάσει το rock, το blues, με τη διασκέδαση και θα βγω να πιω ένα ποτό, να γουστάρω. Έχουν συνδυάσει τη μουσική αυτή, το blues και το rock, ας πούμε, με την εποχή, ας πούμε, που λέγαμε βγαίνω έξω, να πιω δύο ποτιά με τους φίλους και να ακούσω τα τραγούδια, να γουστάρουμε. Και κάπως έτσι έχει μείνει αυτό και νομίζω λόγω, ας πούμε, αυτής της διάθεσης ο κόσμος λέει θα πάμε να γουστάρουμε. Ναι, γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό το πώς θα συνδεθεί συναισθηματικά η νέα γενιά με αυτά τα στυλ μουσικής που λέμε. Δηλαδή το blues, το jazz, το καλό rock. Ας πούμε έτυχε προχθές, πήγα σε ένα live, έτσι. Εξαιρετική μπάντα, ναι. Έτσι, εξαιρετικός κιθαρίστας σχολής Alan Woodsworth, μπασίστας που ήταν ο Νίκος Ωμαρτής, ναι. Πολύ καλό πράγμα. Είχε από κάτω παιδιά 3-4 παρέες, οι οποίες ήταν, άμα εξαιρέσεις, ας πούμε, 2-3 παιδιά, οι υπόλοιποι ήταν άνω των 50. Έτσι. Δηλαδή μια μπάντα η οποία, παιδί μου, φάνηκε ότι έχει επενδύσει πολύ χρόνο στις πρόβες, μουσικάρες. Ναι, ναι. Και δεν υπήρχε κοινό. Εντάξει, το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε το Fusion, αυτό είναι το αντίστοιχο κοινό. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Εδώ δεν είχε κοινό ο Χόλσμπορντ, το ίδιο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Πού άλλο. Ο Χόλσμπορντ δεν είχε, στα κλαμπ όταν έπεσε στην Αμερική, δεν είχε και αυτός κόσμος. Στην Ευρώπη έκανε όνομα, ας πούμε. Για μισό λεπτάκι. Στη Γαλλία, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Ή στην Ισπανία. Όχι, Γαλλία ή στην Ελλάδα. Ή στη Δανία, ή στην Ολλανδία. Για την blues κιθάρα και γενικά, γιατί. Ναι, ναι. Κατά αναλογία. Δεν το ίδιο. Ας πούμε, δηλαδή. Εννοώ κατά αναλογία. Όχι απαραίτητα να είναι τζαζ. Δεν μιλάμε να είναι straight ahead. Όταν λέω το ίδιο είναι, το εννοώ κατά αναλογία της κάθε χώρας. Γιατί λες κατά αναλογία, η Ολλανδία είναι πολύ μικρότερη χώρα από εμάς. Κατά αναλογία, τι εννοώ. Η Δανία το ίδιο. Ότι μπορεί να ήταν σε ένα επίπεδο τέτοιο, έχει κατέβει και αυτή την αναλογία της, ας πούμε. Και όπως και στην Ελλάδα υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, μεγαλύτερο και αυτό έχει μειωθεί. Για να δει τον κιθαρίστα, το μουσικό, τέλος πάντων έχουμε τον κιθαρίστα, ναι, ναι. Το μουσικό. Και έξω έχει μειωθεί αυτό, κατά αναλογία της κάθε χώρας και της παιδείας της και της γενικότερης της, ας πούμε, αυτής. Πάμε να πούμε κανένα θέμα χαρούμενο. Νομίζω ότι το βασικό... Όχι, είναι απογοητευτικό. Μπορεί να το δεις μάλλον με δύο πλευρές. Ή να το δεις απογοητευτικά ή να το δεις ότι είναι μια μεταβατική περίοδος η οποία θα δούμε τι θα γίνει και τι θα κάνει. Το βασικό θέμα όλο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι λείπει να νιώσεις ότι βοηθάει κάτι, πώς να το πω τώρα, ας πούμε, δηλαδή μάθαμε κιθάρα φαντάζομαι όλοι, γιατί κάτι νιώθαμε ότι αυτό κάτι έλεγε, κάτι έκανε, μας έδινε σαν προσωπικότητα μια υπόσταση, ας πούμε, κάτι, δηλαδή έχει χαθεί το να ακούγες blues ήταν ένα, κάπως το θεωρούσες ότι εγώ επιλέγω και ακούω blues ή ακούω rock ή ακούω jazz ή ακούω διάφορα πράγματα. Τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ό,τι είχε κιθάρα εγώ το άκουγα, δεν άκουγα μόνο blues rock, οτιδήποτε. Μέχρι και τον Derek Bailey άκουγα, να καταλάβω τι γίνεται. Σαν να το λέω από τις δεκαετίες 60, 70, 80 και μετά βλέπω μία κάθοδο, ας πούμε. Με την έννοια ότι έχει απομοθοποιηθεί η αίσθηση του κάτι είναι αυτό το πράγμα. Έχει κάτι μαγικό μέσα. Αυτό νομίζω ότι έχει χαθεί. Και έχει χαθεί με ποια έννοια. Έχει μειωθεί, δεν ξέρω αν έχει χαθεί. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Λόγω ότι γενικότερα ο τρόπος που ζούμε, που έχει τόσο πολύ πληροφόρηση, που είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση στην πληροφόρηση, ας πούμε, και τώρα, και τα έχουμε όλα στο πιάτο, μας έχει κάνει λίγο να μην έχουμε ανάγκη από κάτι. Δηλαδή, έχει χαθεί η μαγεία του θέματος. Δηλαδή, ακόμα και το να
δεν ήταν μόνο ότι μάθανε κιθάρα και μόνο που είχα την κιθάρα στη ζώνη, ας πούμε, και έβλεπα τον εαυτό μου, κάπως μου φαινόταν. Ψηλό γούσταρα. Γούσταρα. Δηλαδή, θυμάμαι, πήγαινα, έπαιρνα, ξέρω εγώ, μία μπλούζα για να δω αν είναι ωραία, θα πήγα στον καθένα να τη δούμε την κιθάρα. Σωστό. Εντάξει. Έτσι. Δηλαδή, όλα ήταν γύρω. Τώρα, ίσως, μάλλον για να μην είμαι απόλυτος, η πιο νέα γενιά που έχει μεγαλώσει με όλη αυτή την πληροφόρηση του ίντερνετ και του YouTube και όλων αυτών των πραγμάτων, είναι πιο απομυθοποιημένη σε αυτά τα ιδεώδη, ας πούμε, φαντασιακά που είχε οι προηγούμενες γενιές. Και δεν το έχει ανάγκη. Δεν το έχει ανάγκη σαν ταυτότητα. Δηλαδή το 60, το 70, ο τάξης σου ακόμα περισσότερο θυμάται, δηλαδή το τι είσαι μουσικός, το τι είσαι αυτό, ο είναι μια ταυτότητα. Περισσότερο, τι φάση. Όχι, τι λόγω φάση ότι... το μέλη. Ο τάξης ακόμα περισσότερο. Χρόνια, ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ναι, γιατί εσείς είστε οι τίλες, εσείς είστε οι τίλες. Εσείς είστε οι τίλες, δηλαδή. Δηλαδή υπήρχε σχέση ταυτότητας, έβρισκε στη... μια ταυτότητα μέσα από αυτό. Κώστα, εγώ θα συμφωνήσω τώρα σε όλα αυτά που λες. Εκτός από αυτά που είπες στην αρχή, δηλαδή το ότι εγώ επιλέγω να παίξω κιθάρα. Εγώ πιστεύω η κιθάρα σε επιλέγει. Ναι, εντάξει, συμφωνεί. Μπορεί να... Έτσι, δηλαδή λες επιλέγω για να προσθέσω κάτι, ας πούμε, στο... Δεν επιλέγω, γιατί... Ούτε για επάγγελμα το ξεκινήσαμε, ούτε γιατί. Δηλαδή, από μια αγάπη, μια περιέργεια που έγινε αγάπη. Ναι, εννοείται. Αν το ξεκινήσει σαν επάγγελμα, καλύτερα να κάνει. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Κανείς δεν μπορεί. Δηλαδή, αν μου πει κάποιο το κάνω για επάγγελμα. Δηλαδή, ότι σε επιλέγει. Α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ίσως έχει απομυθοποιηθεί και ένα όνειρο ότι μπορεί να κάνει κάτι. Μια ελπίδα. Ότι μπορεί να κάνεις κάτι. Δηλαδή από παντού βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αν είσαι στο YouTube τώρα λες παίζω, ας πούμε, μελετάω, παίζω καλά. Αυτά παίζουν άπειροι, ας πούμε, καλά από εδώ, από εκεί που προσπαθούν και αυτοί με ένα βίντεο, με ένα τέτοιο, όπως και εγώ και εσύ, κάτι να πούνε ότι είμαι και εγώ εδώ ή ας πούμε γι' αυτά. Δεν μπορούμε τώρα έτσι, είναι η εποχή της πληροφορίας. Ναι, αυτό ίσως, πάλι λέω, δημιουργεί μια απογοήτευση ότι και μια. Κάνει ένα μάτι, τι να κάνεις, πού να αυτός, δηλαδή πρέπει δηλαδή, να πεις, ας πούμε, ωραία, παίζω κιθάρα, αλλά φτιάχνω εγώ. Πώς να πάει να τα γράψεις, πώς να τα γράψεις, δεν υπάρχει καλύτερο από το που λες. Αν και αυτό το θέμα που έδειξες τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το Facebook, το YouTube και όλα αυτά, αν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει ίσως να το έχουμε ξανασυζητήσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, επειδή το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες τώρα, ας πούμε, να πούμε ότι είναι ένας καινούριος τρόπος, μια και λείπουν οι δισκογραφικές, λείπουν, είναι μαζί, ξέρω εγώ, τα πολλά μαζί, είναι όλα μαζί, είναι μπουκέτο, όλα μαζί. Ξέχασες να πεις ότι είναι μεταβατική περίοδος. Σε λίγο καιρό θα κλείσει η πληροφορία. Δεν είμαι σίγουρο. Η πληροφορία θα κλείσει, θα την πληρώνεις ξανά. Δηλαδή δεν θα είναι έτσι ανεξέλεκτο που είναι. Είμαι συγκεκριμένο αισιόδοξο. Δεν είμαι σίγουρο. Εντάξει, μπορεί να είναι προσωπικά βιώματα και τέτοια. Ίσως αυτό να αναπληρώνει το. Πάντω στον καιρό έχει κάτι. Η αίσθηση, ας πούμε. Τη μαγεία που είπε, το είπε ναι. Και ήταν, ναι. Αυτή η φράση ήταν πάρα πολύ περιεκτική. Δηλαδή, έχει χαθεί. Εδώ και 2-3 δεκαετίες και δεν έχει βρεθεί ένα. Και μιλάμε για από το τέλος 80 και πριν, ανά 5 χρόνια, ανά κάτι, εμφανιζόταν ένας που δεν είχαμε ακούσει, κάτι έφτιαχνε. Κάπως ξαφνικά τα ανακάτεψε με έναν άλλον τρόπο, ας πούμε. Τώρα, σαν να μπορούν και τα ανακατεύουν πάρα πολύ, ίσως και εμείς ακόμα, δηλαδή νιώθουμε ότι έχουμε δύναμη στα χέρια να κάνουμε πράγματα, αλλά είναι μάταιο, δηλαδή δεν... Μα όχι, ναι. Όχι, δεν, με την έννοια ότι υπάρχουν χιλιάδες, όχι, εγώ τη βρίσκω με το YouTube, γιατί βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει. Καταρχήν, μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ισχύει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέχρι και εμείς είμαστε μια γενιά που όταν τελειώνει χάνονται και αυτοί οι μερικοί που πηγαίνανε στα blues.
Δηλαδή, αυτό δηλαδή, φοβάμαι εγώ. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα, ξέρεις τι κάνεις, επιβεβαιώνεις περισσότερο αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή ότι έχει χαθεί η μαγεία. Θα σου πω ναι, γιατί. Ρε, παιδί μου, αλλά γιατί θέλω όταν να έπαιρνες την κιθάρα, έτσι, και λες τώρα, ας πούμε, παίρνω την κιθάρα και μπαίνω στο YouTube και θα μάθω, ξέρω εγώ, το σώμα που κάνει ο Σον Λέιν ή αυτό ή εκεί, θα μάθω Τάξη. Κάτι άλλο. Παλιά όμως, έπαιρνες την κιθάρα και βάζεις το δίσκο και λες, ακούσω αυτή τη φράση και ξανά συμφωνώ, και για να βάλεις το δίσκο ήταν μια ιεροτελεστία. Ναι, και σε αυτό έχεις και δίκιο. Μόνο η ιεροτελεστία του δίσκου είναι μαγική. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Και στο λέω κυριολεκτικά μαγική. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Έτσι, δεν με διαφωνώ. Το θέμα της γοητείας. Γιατί με βελίγιο μεγάλωσα εγώ. Ακριβώς. Το συντή ήρθε μετά. Ωραία. Και λίγο και κασέτα. Ό,τι μέσα ο καθένας είχε. Όχι, τα πάντα ήταν λίγα. Από εμά είμαστε θησαυρός. Είμαστε τυχεροί γιατί περάσανε όλα τα μέσα από εμά. Αν είχε μια κασέτα, ήταν θησαυρός. Τώρα τα έχει τα πάντα. Συντή. Δεν είναι τίποτα. Όλα περάσανε. Δεν είναι τίποτα θησαυρός. Δηλαδή, μπορεί να γοητευτεί να πάρει την κιθάρα μέσα σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε δύο μέρες. Δηλαδή, έχει απομυθοποιήσει κάτι. Μπορεί να μην ακούγεται καλά αυτή η έκφραση. Οπότε έχει μειώσει. Ενώ ένα δίσκο, ένα τρίγωνο, γιατί δεν είχε άλλα πράγματα. Μπορεί να το πάλευε, ας ναι, πούμε, συνέχεια. Ναι, ρε, αλλά ξέρεις κάτι. Ναι. Διαπιστώνω ότι τα αριστουργήματα που άκουγα μικρός, δηλαδή αυτά, κάποιοι δίσκοι. Κοίτα, οι δίσκοι που έχει. Η μουσική που έχει ακούσει όταν είσαι στην τρυφερή ηλικία που λέμε. Που είσαι μέχρι τα 20, πάντα τους αντιμετωπίζεις με τη μεγαλύτερη αγάπη. Δηλαδή, τη μουσική που άκουσα, το Ζάπα, το Χέντριξ, το Χόλσμπορ, που τους άκουσα πριν τα 20, ήμουν τυχερός, τα ροκ, τα πρώτα, ακόμα τα ακούω με την ίδια μεγάλη αγάπη. Το Μακλάφι. Νοείται. Το Birds of Fire, το Μαχαβίσου. Yeah, ήταν ο πρώτος μου δίσκος του Μακλάφι, ήταν το Birds of Fire και ο δεύτερος το Electric Guitarist. Η αγάπη. Δεν τελειώνει. Τα αγόραζα μόνο. Δεν μπορείς να ξέρω. Είναι μάλλον το φλέβο. Μετά. Το θέμα είναι. Το βίζω στο μετά, ρε. Μετά. Δεν τα είχε. Αν αυτό το καινούργιο είχε αγοράσει με αυτή την αγάπη. Το πιτρίνο άδειγμα σε ανετέρνητη. Μετά κι αυτό. Το πήρα σε δίσκο αυτό. Δεν μ' άρεσε αυτό. Ήταν ζωντανό. Κακό. Ήταν πολύ το παίξιμο, πολύ φρύ. Η αγάπη για μας είναι τελείωτη. Δεν μπορώ να τον αφήσω ρε Κώστα και να λέει ότι του κατεβαίνει. Όχι. Εντάξει τώρα τι να πούμε για τους θεούς θα μιλάμε τώρα. Αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Γιατί το βλέπεις μέσα από σένα και λες η αγάπη μου αυτό, η αγάπη για το τι να κάνω. Η αγάπη για μας είναι δεδομένη. Είναι παθολογική σου φυσιολογία. Νομίζω ότι και τα παιδιά τώρα. Δεν ξέρω αν στις νέες γενιές θα υπάρξει με την ίδια ένταση αυτή. Το πόσο ωφέλιμο είναι ωφέλιμο δεν ξέρω. Το φαινόμενο μας ενδιαφέρει μας γιατί μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπάρξει με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος. Ώστε και να στηρίξουν πράγματα, όχι μόνο για να στηρίξουν, δεν πας σε μια συναυλία μόνο για να στηρίξουν, να δεις, γιατί αγαπάς, εντάξει, τα έχουμε κάνει όλα τώρα, λες και μια αλληλεγγύη μόνο. Μουστάρισα. Μουστάρισε, τραβάει, σε γοητεύει, είναι σαν μια όμορφη κοπέλα, να πούμε, σαν μια, ξέρω εγώ, έχει το ερωτικό στοιχείο μέσα. Για μας είναι δεδομένο, άρα ό,τι και να κρίνουμε, το κρίνουμε με βάση αυτό το... Το κριτήριο, ναι. Αυτή την κατάσταση. Αλλά προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε, να το δούμε λίγο πιο αντικειμενικά. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να κάνουμε και κάτι άλλο. Αλλά είναι ό,τι κάνουμε, δηλαδή προσπαθούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα, δεν πρέπει να δούμε. Αλλά δεν ξέρω αν νέες γενιές βγαίνουν σαν σκυταλοδρομία, να δώσει τη σκυτάλη, να έχουν ας πούμε και αυτή, να συνεχίσει μια σκυταλοδρομία αυτή της αγάπης για την κιθάρα. Δηλαδή, αν προχτές ήταν ας πούμε 10-20 άτομα που βλέπουν blues, σε 20 χρόνια που μπορεί εμείς να μην μπορούμε να πάμε να ξαναδούμε ένα τέτοιο. Θα υπάρχουν, θα έχουν γίνει 5, θα έχουν γίνει ένας, δεν θα υπάρχει κανένα, θα είναι ένα μουσιακό δείγμα. Εγώ τέτοιες αναρωτήσεις. Θα υπάρχει, δεν νομίζω, θα υπάρχει, το πιστεύω. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχει κύκλος. Εντάξει, και όταν λέω θα υπάρχει, εννοώ θα υπάρχει σε ένα μέγεθος που να είναι κάτι να κάνει ή θα είναι... Θα υπάρχει. Έχει δίκιο πολύ ο Κώστας αυτό που λέει. Θα υπάρχει και θα υπάρχει κύκλος. Θα σου πω ότι ο Τζο Σμίθα, ας πούμε, έτσι, είχε βγάλει ανακοίνωση στο Facebook και έλεγε, παιδιά, άμα υπάρχει κανένα κλαμπ στην πόλη σας, να κάνω κανένα live. Ναι, εντάξει, που είναι πολύ μεγάλο όνομα, μεγάλο σκουταρίστα. Ναι, αυτός, δηλαδή αυτός ο κύκλος θα υπάρχει συνεχώς. Από τη μία υπάρχει αυτό με το YouTube και με όλα αυτά τα μέσα, ότι έχει χαθεί η μαγεία. Ναι, από την άλλη, ωραία, από ρε, την ναι. άλλη sorry, μας φέρνει σε επαφή ας πούμε και με παίχτες τους οποίους δεν γνωρίζουμε,
Και, και μαθήματα που μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και μαθαίνεις, να τελειώσω. Συγγνώμη. Μ' αφήνει, εντάξει. Μας φέρνει σε επαφή με παιδιά. Ευαλογίζεις. Που δεν ξέρουμε. Παρακαλώ, εντάξει. Ρέστα. Που δεν ξέρουμε. Έτσι. Και βλέπουμε συνέχεια έτσι, ότι υπάρχει κόσμος έτσι, πάνω, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία και στην Ασία. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι ίσως τώρα που μιλάμε και μου ήρθε ας πούμε στο μυαλό ότι η Ασία είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγορά για αυτά τα στιγμή μουσικής που λέμε. Ναι, ρε παιδί. Έτσι, ίσως επειδή ήρθανε τώρα τελευταία σε... Δεν ξέρουμε τίποτα από την Ασία. Σε επαφή. Είναι αγορά. Δηλαδή, αμέσως δίνουμε ένα εμπορικό στίγμα, το οποίο είναι ολόσωστο. Είναι εμπορικό στίγμα και θα σου πω γιατί, Κώστα, γιατί διάβασα τώρα τελευταία μία συνέντευξη του Σέρτζον που έλεγε ότι εγώ ζω επειδή είχα τα κονέ από τη δεκαετία του 70. Ξέρω πάρα πολλούς μουσικούς, έτσι, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και μιλάω, λέει, όχι για μουσικούς, μιλάω για μουσικάρες. Η τζαζ, και το λέει έτσι ακριβώς όπως το λέω, η τζαζ έχει πεθάνει. Δεν και έχει, του λέει ο δημοσιογράφος ακριβώς το ίδιο πράγμα, μου είπε και ο πολιτός ο Μύρος Λαβίτος. Ας πούμε ότι η τζαζ έχει πεθάνει. Έτσι. Και κάνει... Όχι, τώρα δεν τα λέει. Αλλά είναι μόνο η τζαζ. Και το ροκ έχει πεθάνει. Μόνο το πόπουλα, αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο. Θα φτάσουμε. Το τραγούδι, το εμπορικό μόνο. Θα φτάσουμε και εκεί. Είναι, κάνει κύκλο παγκόσμια. Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά να πάμε, ας πάμε λοιπόν στο ροκ. Έτσι. Και να δούμε γιατί δεν γράφονται πλέον μεγάλα τραγούδια, ας πούμε. Μεγάλα... Θα το πω λίγο εντός εισαγωγικών, μεγάλα hits. Έτσι, rock. Έτσι. Ναι. Ή γενικά. Ροκ. Γιατί... Είμαι ή τραγούδια στη folk, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, ας πούμε έχει δίκιο. Ας την τζαζ. Κοίτα, Τάκη. Άσε το φιούζ. Να πω κάτι. Ροκ είναι μόνο μόδα για ρούχα να πούμε. Εγώ να σου πω. Τα μεγάλα τραγούδια. Μεγαλώσαμε με το ροκ. Κάτσε να πω κάτι. Τα μεγάλα τραγούδια για την εποχή, δεν μιλάω για την παλιά εποχή του 30, του 40 που ήταν η τζαζ. Μιλάς για την 70, στην τζαζ. Τα μεγάλα τραγούδια γραφτήκαν το 70 νομίζω, όλα τα μεγάλα τραγούδια. Από το 70, τέλος που ήταν ο Χένριξ. 65 και μετά. Που Σικάγο, καταλαβαίνεις τι λέω. Μιλάμε για Σικάγο, μιλάμε για Eagles, για Allman Brothers, για... Για όλη αυτή την κίνηση την Αμερικάνικη, για όλη την κίνηση την Αγγλική, και μετά τελειώσαμε. Έχω μια απάντηση. Τελειώσαμε μετά στη 15η. Μετά το 85 τελείωσε το παράδειγμα. Όλοι αυτοί εκφράσαν την εποχή τους. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και γι' αυτό πετύχαν, κατά τη γνώμη μου. Συν τα τεχνικά όλα αυτά, τώρα εμείς σαν κιθαρίστες που, αλλά ας τα βγάλουμε λίγο. Εκφράσαν την εποχή τους. Δηλαδή εκφράσαν και την εποχή τους και ως κοινό των ανθρώπων που ήταν δίπλα τους εκφράστηκαν. Αυτή τη στιγμή δεν εκφράζει κανείς την εποχή του μέσα από, καλά, σίγουρα όχι από ρόκα ας πούμε, γιατί δεν είναι η εποχή του, έχει περάσει αυτό το πράγμα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σου πω γιατί, δεν θα συμφωνήσω και το λέω, όχι... Εκφράστηκε μόνο συγκεκριμένο διάστημα. Δηλαδή τα σήματα που παίρνω, οι εμπειρίες που έχω, ας πούμε, από μαθητές μου πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και δεν λέω για άκουσε, ας πούμε, αυτό και ακούνε και συγκινούνται, πραγματικά, δηλαδή καραγουστάρουν, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο υπήρχε το 70 και ακούγεται και τώρα είναι διαχρονικό. Ναι. Όμως, δηλαδή δεν πώς είναι, να τα ακούς, δεν είναι καθετικό, όλα τα μεγάλα τραγούδια αυτά, δεν πεθαίνουν. Χρονικό, όμως, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δεν απαντάει ακριβώς αυτό που λέω, απαντάει ότι ήταν εξαιρετική περίοδος ας πούμε και ότι μας αρέσουν αυτά και πάντα θα είναι μεγάλα κομμάτια και πάντα ας πούμε θα συγκινήσουν. Δεν μιλάω για μας, γιατί μετά θα το κλείσουμε πολύ παιδιά.
θα το περιορίσουμε. Θα το περιορίσουμε σε εμάς, δηλαδή τι μας αρέσει σε εμάς. Προσπαθούμε να δούμε, έτσι, το τι γινόταν σε εκείνη την εποχή σε σχέση πάντοτε με το ροκ και τα κομμάτια τα οποία γραφούσαν με αυτά τα οποία γίνονται εδώ, ξέρω εγώ, και τα τελευταία 10-15 χρόνια, ας πούμε. Έτσι. Και παραπάνω. Εάν υπάρχει κάτι, μπορείς να μου πεις, ξέρεις, κάτι ρε Σιτάκη, ότι δεν κάθεσαι να ακούς. Όχι, παιδιά, κάθομαι και ψάχνω. Ο Ed Sheeran, ας πούμε, αυτός ο τύπος που έχει, που είναι στα τσάρτ με την κιθάρα, αυτό το παιδί, δεν κάνει ωραία κομμάτια, τον έχεις ακούσει. Δεν με συγκινεί. Κάνει, εγώ δεν είπα για ωραία κομμάτια. Ωραία κομμάτια γίνονται. Παντού και σε όλα τα στυλ, τα κεφάλια, ναι. Έτσι. Εδώ μιλάω για κομμάτια τα οποία να είναι ύμνοι, έτσι όπως υπήρχαν τότε ύμνοι. Ας πούμε, δηλαδή το Stairway to Heaven, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας ύμνος. Το Paranoid ήταν ένας ύμνος. Hotel California. Το Smoke on the Water, ξέρω εγώ, ήταν ένας ύμνος. Sweet Home Alabama. Το Sweet Home Alabama, ξέρω εγώ. Το Stormy Monday, το Mississippi Queen, το Sunshine of Your Love. Υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία ακόμη και τώρα να τα βάλεις, ξέρω εγώ. Θα τα αναγνωρίσει, ας πούμε, ρε παιδί μου, και κάποιος ο οποίος δεν είναι σε μεγάλη επαφή με τη μουσική. Θα συγκινηθεί, ας πούμε, κάπως. Κάπως. Εσύ όμως και για τα... Δηλαδή και Μάικλ Τζάκσον να βάλεις, ας πούμε, του αρχές του 80. Εννοείται, γιατί και ο Μάικλ Τζάκσον έχει γράψει κομμάτια τα οποία... Όχι, Τζόνς, τώρα, είναι μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Μιρβάνα είναι 94. 94. Καλή είναι. Ή τους Beastie Boys να βάλεις, ας πούμε. Τι, ξέρω εγώ, αρχές 90, πότε είναι τέλος, τους σαμποτάζ και αυτά. Οτιδήποτε, δηλαδή στην ουσία το πιο σημαντικό για να σκέψω αυτό που είπα, είναι ότι εκφράζαν κάθε φορά την εποχή τους. Δεν μπορεί εκτός εποχής να ξαναδεί. Όμως κοίταξε να δεις, αυτά που θα μου πεις, έτσι όλα αυτά που μου είπες, είναι μεμονωμένα παραδείγματα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, είναι... ξέρω εγώ μερικά κομμάτια του Michael Jackson, είναι, ξέρω εγώ, τον Beastie Boys δύο κομμάτια. Όχι, είναι μετά ένα δεν κάνανε, του... ξέρω εγώ, Red Hot Chili Peppers, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ... Το λέω για να το δούμε σε μέγεθος τι κάνει, ας πούμε, γιατί αυτό είναι. Εντάξει, δηλαδή αν... Ποια είναι η διαφορά, εδώ πέρα έρχομαι στην εποχή. Αυτά που λες έχουν να κάνουν με την εποχή, είναι κομμάτια της εποχής τους, ας πούμε. Τα άλλα δεν είναι απλά κομμάτια της εποχής τους. Είναι κομμάτια... Είναι υπερβατικά, οποία... ναι, είναι υπερβατικά. Ακριβώς, δηλαδή... Και δηλαδή, άμα ακούσεις τον πρώτο δίσκο του Σικάγο, τώρα με την γραμμικότητα θα πεις Θεέ μου... Έτσι νομίζω εγώ. Τι δίσκος είναι αυτός. Για παράδειγμα, ας πούμε, ακούω, ρε παιδί μου, το White Side of Pell, τον πρώτο φάρος. Δεν είναι το καλύτερο κομμάτι, δεν είναι κάτι που έχει βγει τα κομμάτια, ξέρω εγώ, τον Beatles. Καλά, είπες το καλύτερο κομμάτι, είπες το White Side of Pell. Υπάρχει καλύτερο κομμάτι. Μουσική πριν το 1965 υπήρχε. Μουσική πριν το 1965, ας πούμε, υπήρχε τέτοιου είδους. Εντάξει, υπήρχε τρομερή, υπήρχαν τρομερά jazz κομμάτια, τα οποία... Ας αφήσουμε την jazz. Μα η jazz ήταν η ροκ της εποχής. Το 40. Η jazz ήταν μια η μόδα μετά ήρθε το rock and roll. Μετά ήρθε το rock and roll, Elvis. Και μετά ήρθε η rock και το τέτοιο. Ωραία, και μετά. Είναι σαν πακέτα. Τελείωσε το πακέτο. Τελείωσε. Και εξαντλείται και μουσικά το πακέτο. Εξαντλείται δηλαδή το rock πακέτο. Είναι ένα σύστημα. Δηλαδή, αν το δούμε λίγο μουσικά, αν έχω ένα σωστό ρυθμό, τώρα θα μου απαντήσει. Είναι ένα σύστημα. Βιομηχανικά τώρα το λέω. Όχι, βιομηχανικά. Νομουσικά. Ακόρντα, τεχνικά, αυτά από εδώ, σαν να λέμε η jazz 2-5 κτλ. Εξαντλήθηκε. Δηλαδή, δώσανε πάνω κάτω. Εντάξει, όχι ότι δεν μπορεί κάποιο να βγει και να φτιάξει ένα ρίφ, α πούμε. Εντάξει, μπορεί. Δεν μπορεί να το αποκλείσω. Όπως το Seven Nation Army, α πούμε, ήταν ένα ρίφ που το ακούσαμε πριν, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, που ήταν ένα... μια ρηφάρα. Ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εξαντλείται το κάθε πακέτο. Δηλαδή, μετά, για να έρχεται καινούριος κόσμος, ας πούμε, και θέλει και αυτός να κάνει κάτι, και επειδή αυτά τα έχουν κάνει προηγούμενοι, αναγκαστικά, αν δεν βρει άλλο περιθώριο, θα ανοίξει προς τα κάπου, ας πούμε, για να... Και έτσι συνεχίζει. Δηλαδή, στο πακέτο της ροκ εξαντλήθηκε, δηλαδή, τότε
μπορεί να κάνει σαν να λέμε, πώς λέμε, νεοπλατωνιστής, νεορομαντικός, νομίζω, θα τα δούμε αυτά τα φαινόμενα, τα έχουμε δει εδώ με τις διασκευές, με το ένα, με το άλλο. Φτάνουμε πάλι στο ίδιο σημείο, ξέρεις, φτάνουμε. Μια μεγάλη μόδα ξαναφέρει μετά από ένα διάστημα και ένα, θα είναι νέο χίπης. Δηλαδή τώρα σιγά σιγά, ξέρω εγώ, βλέπω εκπομπές μόδας και αυτά, τα έτης και τα έτης, ας πούμε, δηλαδή και διάφορες αρλούμπες. Φοράει ο καθένας, δηλαδή ξαφνικά έχουν γίνει φανταζόντας. Ναι, φανταζόντας και ο καθένας του άλλου, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα απόνερο ίσως και αυτό, μπορεί να το δούμε και αναλογικά και σε άλλα πράγματα. Αλλά στο ίδιο, το κάθε πακέτο, στο ίδιο θέμα φτάνουμε πάλι. Η δεκαετία του 60, που είναι και κοινωνικά απελευθερωτική, έτσι βάζει, στην ουσία βάζει τους νέους ανθρώπους μέσα. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι μέχρι τη δεκαετία του 60, όσο έχω παρακολουθήσει έτσι από ντοκιμαντέρ και τέτοια, δεν είχαν, ας πούμε, λόγο έκφρασης κτλ. Ξαφνικά οι έφηβοι και αυτά δώσαν ένα στίγμα. Δηλαδή από μια πιο συντηρητική κατάσταση βρήκανε μια φωνή μέσα από, τη μουσική. Μέχρι το 2000 και αυτό το κάνανε αυτό. Και ταυτότητα, το κάνανε και τέτοιο. Άλλος μετά έγινε punk και όλα αυτά κοιτάτα σε κοντινά διαστήματα. Δηλαδή δεν πρόλαβε να τελειώσει κάτι. Δηλαδή έτρεχε rock, hard rock. Ξελισσόταν. Κάτι από εδώ, με στοιχεία, με το άλλο. Βγαίνει άλλος punk, άλλος new wave, άλλος ξέρω εγώ. Και όλα αυτά σύντομα, αλλά εξαντλήσανε νομίζω την εποχή. Νομίζω ξέρεις ότι φτάσαμε. Ήταν ένα καλό φαινόμενο του χρυσού, ίσως του χρυσού 20ου αιώνα. Νομίζω είδαμε πολλά ωραία πράγματα και τώρα ξαφνικά δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη και που είναι μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους κτλ. Τώρα μπορεί να κάποιος να μπλέκει. Νομίζω ότι φτάνουμε στο ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα που συζητήσαμε στην αρχή. Δεν είναι κάτι που συνεχίζει αιώνες σε αυτό το μέγεθος. Πάντα είναι η μουσική και πάντα θα είναι. Και θα ακουμπάει τους ανθρώπους και θα έχει χώρο και αυτό. Αλλά δηλαδή πριν από αυτές τις δεκαετίες που άμα τις δούμε στο σύνολο είναι ένα μικρό διάστημα που και αυτό ήταν λόγω μέσων. Δηλαδή η δυνατότητα του δίσκου, του βινήλιου, γραμμόφωνο κτλ. Αυτό δημιουργεί ξαφνικά μια επανάσταση, γίνεται, μπορεί το κάνει προϊόν, μπαίνει άλλος μέσα, βγάζει χρήματα, μπαίνουν μουσική, φτιάχνουν μουσική, το ένα, γίνεται ανάγκη. Επίπλαστη ή κανονική, όπως θέλει ο καθένας. Ξεκινήσαμε τώρα που αυτό, δεν υπάρχει το χρήμα, ότι τελείωσε όλο αυτό. Δηλαδή, έκανε μία έτσι, βρέθηκε ένα μέσο, έκανε μία έτσι και ξανακάνει μία έτσι. Θα δούμε σε ένα άλλο. Ναι, νομίζω ότι είναι μέλη, τώρα, επειδή πλέον σταμάτησε πλέον το χρήμα, λες, σαν να... Γιατί βλέπουμε τη δεκαετία του 60 και του 70, ως ας πούμε μια παλιά εποχή η οποία ήταν σε μια κορυφή και είναι σε κορυφή σε πολλά πράγματα, αλλά αν κοιτάξεις πίσω από αυτές θα δεις ότι δεν ήταν συνέχεια έτσι. Μετά το 20 ξεκίνησε η μουσική βιομηχανία, δεν υπήρχε. Εντάξει, όπως θέλεις, θέλω να πω ότι εκεί κορυφώθηκε. Μετά το... Και κορυφώθηκε και κοινωνικά η δεκαετία του 60 και στην ουσία για μένα η πιο μεγάλη δεκαετία είναι το δεκαετία του 60 κατά κάποιο τρόπο και αυτή δίνει την όθηση ακόμα και στη δεκαετία του 70. Η χρυσή νομίζω είναι η δεκαετία του 70, τα χρυσά τραγούδια όλα. Τα χρυσά τραγούδια, τα καλύτερα τραγούδια από 69-70 έως 82-83. Εντάξει, γραφτήκαν και πολύ μεγάλα τραγούδια στη Σου, στη Σου τη δεκαετία του 60. Και το 70. Και το 70, αλλά κυρίως το 60. Δηλαδή. Ναι, μάλιστα τα, όλα τα, τώρα. Τα οποία. Άρα τα Φράγκλιν και αυτά τα αρχικά. Και ακούμε τώρα. Ναι. Νάσβιλ τραγούδια, όχι μόνο. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και ειδικά αφού είναι σε 60 και μετά. Κομματάρες. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Προς το τέλος 60. Και τα ακούμε τώρα και λέμε τι. Αριστοργήματα. Πώς γράφουμε. Αριστοργήματα. Όλα. Όλα, όλα. Εντάξει, μιλάμε για αριστοργήματα μοναδικά. Ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα αντίστοιχη για αυτά τα πράγματα. Ήταν εκφραστές και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση. Ναι. Να εκφραστεί κάτι. Ναι. Εγώ σίγουρα το διαφωνώ και με αυτό που λες. Κάτι όμως. Εγώ βλέπω. Δηλαδή, μην είμαστε τελείως απόλυτοι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, όμως, ανοίγεις, ας πούμε, το YouTube και βλέπεις ξαφνικά κάτι παιδιά εκεί στην Αμερική, ας πούμε. Βλέπεις τον Μάρκους Κιν και λες. Τι γάμο τις πάντες, λες. Τι ωραία παίζουν. Τι φάση ωραία είναι αυτή. Δηλαδή, βλέπεις κάτι πράγματα. Βλέπεις κάτι πράγματα και λες, υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό. Σου κάνει ένα σχόλιο ένας από την Αμερική, ας πούμε. Και λες, κοίτα, απασχολεί κάποιον, δηλαδή, από εκεί. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό το ευχάριστο, δηλαδή αυτό που
για να κερδιθεί αυτό, κάτι πρέπει να φύγει. Είναι, δηλαδή, κάτι κερδίζεις, κάτι αφήνεις όμως για να προχωρήσει. Η προηγούμενη κατάσταση. Δεν ξέρω έκανε αν στη ζυγαριά πώς είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Λέμε τώρα ότι αυτό ξέρεις, ότι βρέχει ας κατεβάσει. Ναι, νομίζω ότι βρέχει ας κατεβάσει, τέλος θα το κλείσουμε. Όχι. Το βίντεο σήμερα συνεχίσουμε. Τι λέει τώρα να με, τώρα είναι ο άνθρωπος από το 10ο καλό να πούμε. Καθίστε ρε παιδιά, μιλάμε πόση ώρα μιλάμε, να δω το τηλέφωνο το καινούριο. Επιτρέπετε να καπνίσω ένα τσιγάρο. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να πούμε και να συνεχίσουμε σε λίγο. Ναι, ναι. Πώς την πίνω. Άνοιξε λίγο. Την πίνω ή τη φτιάχνεις εσύ. Ναι, ναι. Επιστρέφουμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και επιστρέφουμε σε μισή ώρα. Ηλεκτρονικά αμέσως. Όχι, όχι, όχι.